Γεια σας, εδώ βλέπουμε έναν πίνακα που αφορά μία υποθετική οικονομία η οποία παράγει δύο μόνο αγαθά, το χ και το ψ, με δεδομένη τεχνολογία, απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά τους παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει. Ζητείται να χαρακτηρίσουμε το συνδυασμό Κ, χ ίσον 40, ψ ίσον 120, ως εφικτό, μέγιστο ή ανέφικτο με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα πρέπει πρώτα να δούμε μεταξύ ποιων συνδυασμών βρίσκεται είτε το χ είτε το ψ. Έστω ότι θα δουλέψουμε με το χ. Το χ βλέπουμε ότι είναι ίσον με 40. Το 40 στο χ βρίσκεται ανάμεσα στο 30 και στο 50. Δηλαδή εδώ θα βάλουμε και ένα συνδυασμό γ1. Και για χ ίσον με 40 η μέγιστη ποσότητα από ψ που θα μπορούσε να παραχθεί θα είναι έστω η ψ1. Θα πρέπει να βρούμε το ψ1 και μετά να το συγκρίνουμε με το 120 για να δούμε αν ο συνδυασμός αυτός είναι εφικτός, μέγιστος ή ανέφικτος. Αυτό θα το βρούμε με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας, δηλαδή το κόστος ευκαιρίας του χ μεταξύ των συνδυασμών γ και δ, το οποίο θα είναι το ίδιο φυσικά, γιατί το γ1 είναι ενδιάμεσος συνδυασμός, με το κόστος ευκαιρίας από το συνδυασμό γ στο γ1 ή από το συνδυασμό γ1 στο δ, ανάλογα. Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα δύο. Τώρα, για να υπολογίσουμε το κόστος ευκαιρίας του χ, θα έχουμε κόστος ευκαιρίας του χ από το γάμα στο δέλτα, θα είναι ίσον με δέλτα ψ προς δέλτα χ, δηλαδή αυτό κάνει 130 μείον 50 προς 50 μείον 30, δηλαδή 80 προς 20, είναι ίσον με 4. Άρα, 4 θα είναι ίσον με 130 μείον ψ1. Βάζουμε πρώτα το 130, γιατί βλέπουμε ότι θα είναι μεγαλύτερο από το ψ1 και είπαμε ότι θέλουμε οι διαφορές να βγαίνουν θετικές, προς 40 μείον 30. Και θα είναι 4 ίσον με 130 μείον ψ1 προς 10. Δηλαδή, αν κάνουμε χιαστή, θα είναι 4 επί 10, 40, ίσον με 130 μείον ψ1. Άρα, από εδώ βγαίνει ότι το ψ1 θα είναι ίσον με 90. Επομένως, όταν παράγεται για χ ίσον με 40, η μέγιστη ποσότητα από ψ που θα μπορούσε να παραχθεί είναι 90. Εδώ μας λέει 120, άρα αυτό είναι ανέφικτο και ο συνδυασμός χαρακτηρίζεται ως ανέφικτος. Άρα, λέμε το K, ο συνδυασμός K χαρακτηρίζεται ως ανέφικτος. Επίσης, θα μπορούσαμε, αντί να δούμε μεταξύ γ και γ1, όπως είπα και πριν, μεταξύ γ1 και δ, δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε 4 είναι ίσον με. Τώρα θα πρέπει να προσέξουμε, επειδή το ψ1 είναι μεγαλύτερο από το 50, να γράψουμε ψ1 μείον 50 και εδώ αντίστοιχα 50 μείον 40. Άρα θα είχαμε 4 ίσον με ψ1 μείον 50 προς 50 μείον 40 που κάνει 10. Άρα 40 ίσον με ψ1 μείον 50, δηλαδή ψ1 είναι ίσον με 90 όπως βρήκαμε και πριν.